ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα, καταξιωμένος με μεγάλες διοργανώσεις, πανευρωπαϊκό, πανελλήνιους, πανκρίτιους και ένα σώρο άλλους αγώνες. Πάντοτε με επιτυχία θα έλεγα, αλλά να πάμε λίγο πιο πίσω και να πούμε ότι ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1990. Είναι ο παλαιότερος σύλλογος που ιδρύθηκε στην Κρήτη. Το σκοπευτήριο που βλέπουμε μας παραχωρήθηκε το 1992. Να πούμε όμως, αξίζει τον κόπο να πούμε, ότι ο άνθρωπος που έφτιαξε το σύλλογο, τον ίδρυσε, ήταν ένας στρατιωτικός την εποχή εκείνη που υπηρετούσε τη Θεία στα Χανιά, ο Κώστας Ολυμπίκης, με τον οποίο έχουμε ακόμα επικοινωνία, ενδιαφέρεται, είναι ο άνθρωπός μας, νιώθει τον εαυτό του ότι είναι ακόμα εδώ και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ο σύλλογος αυτός ξεκίνησε το 1990. Η αρχική ιδέα ήταν ενός λοχαγού τότε που ήταν στο πεδίο Βολής Κρήτης, του Λιμπίτζη, του Κωστή. Εμένα με βρήκε στην 115 δίπλα ήμουν εγώ, μετά που είχε γίνει ο σύλλογος, μετά από κάνα δύο χρόνια ήταν. Και τελικά ήταν μια ομάδα γνωστών εκεί, ένα παρεάτσι, Χαραλαμπάκης ο Δημήτρης, ο οποίος είναι συγχωρεμένος τώρα, έχει πεθάνει, ο Σκαλιδάκης και αυτός έχει πεθάνει, ο Βλαχάκης, ο Σύφης, ο Μαρκάκης μπήκε μετά. Τελικά κάμανε ένα σύλλογο με 22 άτομα ήταν τα αρχικά, από τα οποία βέβαια αποχωρήσανε τα 10, μετά ήρθαν καινούργοι. Αρχικά δεν υπήρχε ούτε σκοπευτήρι ούτε τίποτα. Πηγαίναμε στο καμπάνι και εκεί ρίχναμε σφαίρες, δεν μας δίνανε, γιατί η αστυνομία ήταν πολύ διακριτική τότε. Πιστόλια δεν είχαμε. Το πρώτο πιστόλι που πήρε ο Σιλούς ήταν ένα κλοκ L μακρύ, το οποίο παίζαμε από 10 σφαίρες ο καθένας για να κάνουμε προπόνηση στο καμπάνι. Μετά πήραμε ένα 45, το οποίο δεν μας αφήναν να παίξουμε στο καμπάνι διότι έκανε πολύ φασαρία. Οπότε λέμε πρέπει να βρούμε σκοπευτήριο. Ο Χαραλαμπάκης είχε χτίσει ένα σπίτι στα Σκαλαριά, νεροκούρι ψηλά. Και ήταν ένα ανταμάρι εκεί. Πήγαμε να το κάνουμε σκοπευτήριο, αλλά δεν μας άφησαν τελικά η συνότητα εκεί πέρα. Τελικά ο Σκαλιδάκης μας έφερε εδώ πέρα το 1992. Ήταν ένα σκουπιδότοπο εδώ πέρα. Μια χαράδρα, από εκεί φαίνεται ακόμα η χαράδρα. Και αρχίσαμε να κάνουμε δειλά-δειλά να το φτιάχνουμε. Με ειδήσεις εξώδεις βέβαια από την τσέπη μας. Ευτυχώς ήταν ένας κοινοτάρχης τώρα εδώ πέρα στο Σκηνέ, ο Ξενοφώνης. Δεν θυμάμαι τώρα τον όνομα. Μας το παραχώρησε για 20 χρόνια. Αρχίσαμε σιγά σιγά να το φτιάχνουμε. Τα πρώτα στάδια ήταν 4 στάδια και σιγά σιγά το μεγαλώσαμε, το φτιάξαμε και το κάναμε όπως είναι τώρα. Βέβαια η επέκταση έγινε πανευρωπαϊκό το 1998. Τότε με τη συνδρομή της Νομαρχίας Χανίων και με το μεσολάβηση του Προέδρου του τωρινού, του Σύμφωνα Μαρκάκη, μας έδωσαν μια επιχορήγηση γύρω στα 20 εκατομμύρια και κάναμε την επέκταση. Έγινε ο Πανευρωπαϊκός το 1998. Το σκοπό του δευτείου έγινε ονομαστό σε όλη την Ευρώπη και σιγά σιγά ο σύλλογος μεγάλωνε, γινότανε περισσότερα τα μέλη και φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Ο σύλλογος, ο Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Χανίων, είναι από τους πρώτους συλλόγους που ιδρύθηκε στην Κρήτη. Τα ιδρυτικά μέλη είναι λίγα, υπάρχουν ευτυχώς ακόμη σήμερα κάποια. Οι δραστηριότητες που έχει είναι πάρα πολλές, έχει κάνει αρκετούς αγώνες, έχει κάνει πανευρωπαϊκό αγώνα στα Χανιά, έχουμε κάνει πάρα πολλούς πανελλήνιους. Τι άλλο να πω τώρα, προσπαθούμε όλοι οι αθλητές του συλλόγου και τα μέλη να διατηρήσουμε ένα χώρο πάρα πολύ καλό και καθαρό.
Να αναφερθώ λίγο για το χώρο, γιατί πρέπει κανείς να το ξέρει, ότι επί κοινότητα σκηνέ, ο χώρος αυτός, ο οποίος ήταν 10 στρέμματα, παραχωρήθηκε στον ΑΣΟΧ για να γίνει σκοπευτήριο. Ο ΑΣΟΧ δημιούργησε το σκοπευτήριο αυτό. Μετά από κάμποσο καιρό, μετά από 2-3 χρόνια, θυμάμαι ακριβώς πόσο, παραχωρήθηκαν και από την Ομαρχία άλλα 10 στρέμματα, τα οποία γίνανε 20 στο σύνολο. Και μεγάλωσε λόγω του ευρωπαϊκού αγώνα που κάναμε, του πανευρωπαϊκού, μεγάλωσε και έγινε το σκοπευτήριό μας με αρκετά στάδια. Η πορεία του συλλόγου είναι καλή. Όσοι έχουν περάσει από το ΔΣ προσπαθούν για ό,τι καλύτερο για το σύλλογό μας, και πιστεύω και οι επόμενοι να το συνεχίσουν αυτό. Ο σύλλογος ξεκίνησε το 1991 από το Ολυμπίκη τον Κωνσταντίνο. Αυτός ήταν η κεφαλή, η αρχή. Αυτός έβαλε την ιδέα και βρεθήκαμε μερικοί, όπως ήμουνα και εγώ, που δεν ήξερα να πιάσω ένα όπλο και σιγά σιγά έμαθα. Στην πορεία εξελιχθήκαμε πολύ καλά, είχαμε ξεκινήσει με ένα στάδιο και φτάσαμε μετά 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, να κάνουμε πανελλήνιο. Η πορεία μας μετά ήταν ξεκάθαρη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι αθλητής στον ΑΣΟΧ από το 1990. Από το 91 που ιδρύθηκε το σκοπευτήριο, τότε δεν υπήρχε ούτε δρόμος. Είχαμε ένα αγροτικό και μπαίναμε όλοι στην καρότσα και αναγκαζόμαστε και ανεβαίναμε εδώ πάνω. Μέσα στη λάσπη και με ένα στάδιο και να κρατάμε μπιτονάκια να ποτίζουμε τα εντράκια που φυτεύαμε. Καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το σκοπευτήριο. Υποθέτω πως είναι από τα καλύτερα. Ο σύλλογος σωστός, το διοικητικό συμβούλιο άψογο. Ελπίζω να συνεχίσουμε καλά και να μην έχει κανείς παράπονο. Σύλλογο τον ίδρυσε ο Κώστας Ολυμπίκης. Η ιστορία του ΑΣΟΧ χωρίζεται σε 2 μέρη. Το ένα μέρος είναι η ιστορία του ΑΣΟΧ σαν σύλλογος. Εκεί εμπλέκεται και η ιστορία των μελών του κατά κάποιο τρόπο. Και το δεύτερο μέρος είναι η ιστορία του σκοπευτήριου του Σκηνέ. Είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Εγώ κατέβηκα στα Χανιά το καλοκαίρι του 1990 με μετάδοση στην Παιδεία Βουλής Κρήτης. Είχα ήδη ξεκινήσει 1-2-3 συλλόγους στη Λάρισα. Ο ΑΣΟΛ που έγινε, ο οποίος υφίσταται μέχρι σήμερα. Στα Χανιά ξεκίνησα τον Όμιλο Πρακτικής Σκοποβολής Χανίων, ο οποίος απέτυχε για λόγους οι οποίοι δεν είναι του παρόντος. Και αμέσως μετά ξεκίνησε ο ΑΣΟΧ. Τα γραφεία του πρώτου συλλόγου ήταν στο γραφείο του μηχανικού αρχιτέκτονα Σπύρου Βλαχάκη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος. Έγινε όλες τις διαδικασίες, αγοράστηκε το πρώτο όπλο του συλλόγου, ένα Glock 17L, και από εκεί κάποια στιγμή ο Σπύρος, για λόγους που δεν θυμάμαι, αποφάσισε να εγκαταλείψει και έριξε τον μπαλάκι στον γαμπρό του, στον Δημήτρη τον Χαραλαμπάκη, ο οποίος είχε τότε το καραμελάδικο καφεκοπτίο στα νέα καταστήματα. Με τον Δημήτρη τον Χαραλαμπάκη, όταν ανέλαβε αυτός πρόεδρος, βγήκανε πάρα πολλά νέα άτομα στο σύλλογο. Επειδή γνώριζε πάρα πολύ κόσμο ο Δημήτρης, αυτομάτως ανοίχτηκε ο σύλλογος. Όπως θυμάμαι και όπως μου έρχονται τώρα, ήταν ο Μάριος ο Καριωτάκης, ήταν ο Στέλιος ο Ζερβός, ήταν ο Δημήτρης ο Σκαλιδάκης, ο οποίος ανέλαβε και την πρόεδρος μετά, ήταν ο Παναγιώτης ο Δρακάκης και άλλοι τους οποίους, ας μου συγχωρεθεί να τους παραλείψω, τα λέω τώρα από μνήμη σε όλα αυτά. Δουλέψαμε με τον Δημήτρη τον Χαραλαμπάκη ένα αλφα χρονικό διάστημα, μέχρι που κάποια στιγμή εγκατέλειψε και αυτός. Ανέλαβε μετά ο Σύφης ο Μαρκάκης. Με τον Σύφη τον Μαρκάκη κάναμε πάρα πολλά βήματα, γιατί
περάσαμε πάλι σε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο των πλεονεμιών και της νομαρχίας. Ταυτόχρονα όλο αυτό το χρονικό διάστημα ψάχναμε για χώρο σκοπευτηρίου, γιατί μας είχε μεν δοθεί η χρήση του πεδίου βολής στον Αλικιανό, αλλά δεν ήταν πίσω από αποθήκες πυρομαχικών, προσωπικά δεν το θεώρησα σκόπιμο να το χρησιμοποιήσουμε και ψάχναμε για χώρο. Με διάφορους, τον Κώστα τον Τζολάκη, τον Δημήτρη τον Χαραλαμπάκη, είχαμε γυρίσει τα πάντα, όλη την Μαλάξα, και είχαμε φτάσει μέχρι Καστέλη, μέχρι και σε Φιστίες με Χασίς πέσαμε πάνω, για να ψάχνουμε να βρούμε σκοπευτήριο. Τελικά ο Δημήτρης ο Χαραλαμπάκης, ο Δημήτρης ο Σκαλιδάκης, μας πήγε στο σκηνέ, αυτός ο Δημήτρης ο Σκαλιδάκης ουσιαστικά ανακάλυψε το σκηνέ, μέσω του τότε Προέδρου, μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή, και μας παραχώρησε η κοινότητα τότε σκηνέ, τον χώρο αυτόν, ο οποίος φαίνεται σε κάτι φωτογραφίες, ήταν ένα ρέμα. Μέσω των διαδικασιών που είχε κάνει ο Γιώργος Βλαχάκης και ο Σύψο Μαρκάκης, ο Γιώργος Βλαχάκης υπηρετούσε στην ΤΕΤΚΕ τότε, μέχρι που έφυγε, μας παραχωρήθηκε ο χώρος για 20 χρόνια. Ο Γιάννης ο Χουδαλάκης κανόνισε μέσω Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από τον Προπό και μας βγήκαν ορισμένα κονδύλια από τα οποία εξασφαλίσαμε μία χρηματοδότηση και έτσι ξεκινήσαμε τα χωματουργικά. Κάναμε το πρώτο πι, κάναμε το δεύτερο, απέναντι, και η ιστορία παίρνει το δρόμο της. Το αστείο σαν γεγονός είναι ότι όταν κάναμε τις πρώτες δύο τομές, την κεντρική δεξιά και μία αριστερά, και διαμορφώσαμε κάπως το χώρο, έπρεπε να αναγνωριστεί αυτός ο χώρος σαν σκοπευτήριο. Δεν υπήρχε τίποτα τότε για να μπορέσουμε να το αναγνωρίσουμε σαν σκοπευτήριο. Κατέβηκα εγώ στην τότε ΣΚΟΕ, η τότε ΣΚΟΕ μας είχε πει με τους τότε ανθρώπους, δεν ξέρουμε τι μας λέτε, πηγαίνετε στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πήγα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μου είπανε πηγαίνετε στη ΣΚΟΕ. Η αστυνομία δεν ήξερε τίποτα, τι μας λέτε, έλεγαν όλοι. Οπότε δεν θυμάμαι ποιον είχαν μιλήσει. Ξεκίνησα με τον 7-21 περί πεδίου βολής του στρατού και έχει ένα σκαρύφημα μέσα, πεδίο βολής υλατωμένης αποστάσεως. Βάσει αυτών και με μερικά άλλα του Γιώργου του Βλαχάκη, ανεβήκαμε πάνω στο σκοπευτήριο 4-5 άτομα για να οριοθετήσουμε το χώρο σαν σκοπευτήριο. Ήταν μάλιστα και ένας ανθυπασπιστής εκεί από τον Ελικιανό, ήταν ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την Ομαρχία, και ορίσαμε τον τόπο. Αφού όλοι είπανε ναι, ψάχναν να βρούνε τουαλέτες, κερκίδες, όταν είπαμε δεν υπάρχουν τίποτα, όλα αυτά θα είναι και αυτό, λέει θα είναι απλώς ένας χώρος που θα πυροβολάμε απέναντι. Μας λένε εντάξει, λέει, δεν έχουμε τίποτα να πούμε εμείς, συμφωνούμε, απλώς ό,τι μας πει ο κύριος ανθυπασπιστής, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας που ξέρει από τα όπλα. Εγώ τότε ήμουνα γραμματέας του συλλόγου, αλλά είχα ανέβει πάνω με στολή λοχαγός τότε. Οπότε γυρίζει και με ρωτάει ο ανθυπασπιστής, λέει εσείς κύριε λοχαγέ, ποια άποψη έχετε, ας πούμε, είναι ασφαλές το πεδίο, λέω βεβαίως, λέω. Οπότε τελειώσαμε. Και έτσι κατοχυρώθηκε το πεδίο βολής του σκηνέ. Το πεδίο βολής του σκηνέ σημειωτέων είναι ότι είναι το πρώτο σωματιακό πεδίο βολής ή σκοπευτήριο στην Ελλάδα. Δεν προϋπήρξε ποτέ κάτι παρόμοιο. Ανοίξαμε δρόμο με αυτό. Ο Χερόπουλος ο Στέφανος, ο οποίος μέσω στο ομίλου πρακτικής βολής ήταν το δεύτερο ή το πρώτο, εκεί υπάρχουν λίγα χρονικά περιθώρια, τονίζω ότι το έκανε μέσα σε στρατιωτικό πεδίο βολής. Οπότε ό,τι έκανε δεν χρειαζόταν καμία άδεια. Ήμασταν το πρώτο σωματιακό πεδίο βολής σκοπευτήριο στην Ελλάδα, σημαδιακό αυτό. Όπου και μετά συνεχίσαμε, ξεκινήσαμε τους αγώνες, το πεδίο όποτε υπήρχαν χρήματα επεκτηνόταν σιγά σιγά, και
καταλήξαμε να κάνουμε τον πρώτο πανελλήνιο στάνταρ, τότε ήταν δύο κατηγορίες, η Open και η Standard, το καλοκαίρι του 1995. Είχαμε κτίσει και κτίριο, το κιόσκι ήταν κατασκευή, τον αναφέρω, Μάριος Καριωτάκης, Γιάννης Μαραγκουδάκης, ο οποίος έφυγε αργότερα από το σύλλογο, εγώ και Στέλιος Ζερβός, ο οποίος και την επόμενη δεκαετία ακόμα το έβαφε. Είχαμε μερικά αρκετά έτσι προβλήματα με το δρόμο, ο οποίος μέχρι τώρα τελευταία έγινε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για τα πρώιμα χρόνια. Εγώ έφυγα από τα Χανιά το 1996, τότε ο σύλλογος αριθμούσε γύρω στα 80 με 90 άτομα. Κατόπιν εκλογών και διαδικασιών για τη θέση μου, μπήκε στη θέση μου ο Δίκαιος ο Χαλκιαδάκης και του έδωσα σαφή εντολή, του λέω Δίκαιε, του λέω θα μείνεις γραμματέας μέχρι να ξαναγυρίσω εγώ. Ο Δίκαιος είπε εντάξει, βέβαια οπότε δεν ξαναγύρισα και σε μια επίσκεψη που μου έκανε ο Δίκαιος στην Αθήνα, πρέπει να το 2007-2008, μου λέει τι θα γίνει, θα κατέβεις, λέει, στην Κρήτη να αναλάβεις γραμματέας πάλι. Δυστυχώς του λέω δεν πρόκειται να ξανακατεύω στην Κρήτη να ζήσω εκεί, οπότε εν ολίγης αυτά. Έγιναν πάρα πολλά αυτά τα 6 χρόνια, αλλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό το οποίο το συνεχίζει ο ΑΣΟΧ είναι ότι ο ΑΣΟΧ είναι σύλλογος. Έχει ανανέωση διοικήσεων, έχει ανανέωση μελών, έχει ανανέωση διοικητικού συμβουλίου, έχει καινούργια άτομα μπαίνουν, έχει μία παρουσία χαμηλών, είναι χαμηλών τόνων, πράγμα το οποίο δεν το έχουν άλλα σκοπευτήρια, τα οποία είναι one man show. Ένας τρέχει και τα κάνει όλα.